η οποία ήθελε, της έδωσε 3 χαστούκια όταν μπήκε στην εκκλησία. Ποιος? Η μπέστη μάνα μου. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, να το πιάσω άλλη μία εγώ και το γουρουνάκι μου. Τι είπες πουλάκι μου? Αρχικά, ήρθε και η Ζωή Λάσκαρη στη μητέρα μου. Στην η ιδέα. Ζωή. Η Ζωή, γιατί συνεργαζόμασταν και μου στάθηκε και πάρα πολύ, την ευχαριστώ. Ήρθε λοιπόν. Μιλάω με τα παιδιά μέσα σε όλο αυτό και το μισό ηρεμιστικό, το οποίο δεν έπιανε φυσικά. Ήμουν, τους κοιτούσα, αλλά δεν καταλάβαινα ότι είχα πάρει ηρεμιστικό. Και γυρνάω και τους λέω, αν έρθει η Λάσκαρη με άσπρα, εγώ θα ρίξω το καπάκι. Δεν θα φύγουν όλοι και θα θυμούν τη μάνα μου, λέω, και θα μπει η Λάσκαρη να κλέψει εντυπώσεις. Γιατί είχαν έρθει όλοι με σκούρα. Σκάει η Λάσκαρη με κάτασπρα και κάνω νόημα το καπάκι. Ανοίγουν το καπάκι, λοιπόν, κανονικά, show. Και όταν ήρθε η ώρα, έρχεται η φίλη της, πολύ στεναχωρημένη, με ζάχαρο κάτασπρη. Πιο άσπρη και από τα λουλούδια. Η κολλητή της. Η κολλητή της. Της μάνας σου. Της μάνας. Βγήκανε. Τα, πα, τα. Στο φέρετρο. Στη μητέρα την ίδια. Δεν είπε τίποτε η μάνα μου, φυσικά. Νίκο, μου συγχωρείς. Τι με συγχωρείς. Εκτός από εσάς όλους που τέλος πάντων ως οικογένεια. Μαζεύουμε και τρελούς γύρω μας. Είχατε μια χαριτομενιά και έχετε ακόμα. Και όσοι σας κάνουν παρέα είναι και αυτοί λίγο έτσι. Αλλιώς δεν κολλάμε. Άμα η τρέλα δηλαδή δεν εννοείται. Τι θύμωσε που έφυγε. Όχι, έφαγε 3 χαστούκια και μετά όταν ήταν η ώρα για ο να. Ο παπάς δεν τα έπαιξε εκείνη την ώρα. Ο παπάς ήταν φίλος με τη μητέρα μου, έβγαλε και ένα επικίνδυνο. Κι αυτός φίλος. Δεν τη χαιρέτησε, αγαπημένο μου Φροσάκι. Και ήμουν εγώ έτσι. Και λέω, τι λέει ο παπάς. Δεν είναι αλήθεια αυτά που ακούω. Άκου, ήταν δύσκολα. Γιατί συνέβαιναν πολλά όμορφα παράλληλα. Και μετά, όταν ήταν πια και τον τελευταίο ασπασμό έτοιμη για να αυτό και τα λοιπά, την γνωστή αυτή φίλη, που είναι και κοντή, και να πήγαινα. Α, δεν μπορώ. Αχ, κατεβάστε την λίγο. Ήταν έτσι οι άνθρωποι. Θα σα κάνω, κατεβάστε 2 λεπτά. Την κατεβάζουν, ωραία. Και όταν πια πηγαίναμε, να την αφήσουμε να ησυχάσει την γυναίκα από το πρωί, την είχαμε μέσα στη ζέστη. Ξεκινάνε, επειδή είχε πάει σε ένα γάμο την προηγούμενη, πριν λίγο καιρό. Η φίλη της, η κοντή. Όχι, η μαμά μου είχε πάει σε γάμο. Η μάνα σου πήγε και σε γάμο. Η οποία μου στείλε μήνυμα, είχε αρκετό βήχα, μου λέει βήχο και με κοιτάνε όλοι, δεν κοιτάει κανείς την ύφη. Της έλεγα, κάνε κουράγιο. Και χόρεψε το. Ποιο, βρέχει φωτιά στις. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Και όπως είμαι εγώ από πάνω και παρακολουθώ όλο αυτό, ότι αποκλείεται. Ακούω. Ο αετό. Όχι από τη μάνα μου. Πού γίνεται αυτά, στην κηδεία. Στον τομέα μη. Συγχώρεσέ με. Στον τομέα μη ακούστηκε ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Και όπως είμαι εγώ και ακούω. Ο αετό. Λέγω. Όχι, όχι, όχι. Και πηγαίνουμε και λέω, όχι, 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 όχι. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, για ποιο λόγο νότσιφα και να έχει τη μητέρα. Γιατί τι φταίει, τη οποία άρεσε πάρα πολύ τα τραγούδι. Πηγαίνει ένα στάμ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο για να έρθω σε μια ισορροπία να μπορώ να κάνω κουβέντα με τον άνθρωπο. Δώστε μου το βίντεο που είχαμε ετοιμάσει για τον Νίκο. Α, έχετε και βίντεο.